Κύριε Αδαμίδη, βλέπουμε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στην σημερινή απεργία είναι καθολική. Ναι, όχι μόνο των εργαζομένων. Όταν κάναμε τις δηλώσεις ότι σε αυτή την απεργία θα είναι καθολική η συμμετοχή των εργαζομένων και δεν γίνεται με όρους συντεχνίας αλλά γίνεται με όρους κοινωνίας, αυτό το αποδεικνύει περίτρανα ο Φακός. Είναι 11 και 10 σήμερα, έπρεπε ήδη τα ορυχεία να δουλεύουν από τις 10.30. Αλλά βλέπετε και από μόνοι σας ότι υπάρχει μια καθολική συμμετοχή. Ο αγώνας για την σωτηρία της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας δίνεται σε απάκους άκους. Σήμερα σημαδιακή ημέρα, 2 Ιουλίου του 1950, ήταν η απόφαση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση τότε να δημιουργήσει τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δυστυχώς, 2 Ιουλίου του 2014, 64 χρόνια μετά, μόλις 51 βουλευτές στο θερινό τμήμα της Βουλής, χωρίς να έχουν καμία νομιμοποίηση, προσπαθούν να ξεπουλήσουν αυτόν τον γίγαντα και να τον εκχωρήσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα. Εκτιμώ ότι δεν θα τα καταφέρουν και πολύ σύντομα θα είναι παρελθόν αυτό το νομοσχέδιο.